Μανάρια μου! Καλώς ήλθατε στο Zaralix TV. Σήμερα είναι Τρίτη, ημέρα του προφήτη και τι εβδομάδα ήταν πάλι αυτή που πέρασε και τι εβδομάδα είναι αυτή που μόλις μπήκε. Που μόλις ξεκίνησε. Έχουμε πει και με άλλες αφορμές ότι όταν αυτός που κάνει σάτυρα ή αυτοί που κάνουν σάτυρα γίνονται επικαιρότητα, τα πράγματα είναι πάρα πολύ προβληματικά. Εμείς εδώ δεν είμαστε επικαιρότητα. Εμείς είμαστε για να σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Κάποιος λοιπόν την εβδομάδα που μόλις μπήκε αποφάσισε εμάς να μας βάλει στην επικαιρότητα. Ποιος είναι αυτός? Ο Νίκος Ανδρουλάκης. Λοιπόν, δύο κουβεντούλες γιατί τα πολλά θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Νίκο Ανδρουλάκη, τιμή και δόξα σε σένα, γιατί εγώ κάνω αυτή τη δουλειά πάνω από 25 χρόνια και έχω λάβει σε όλη μου αυτή την καριέρα μόλις ένα εξώδικο για το οποίο μου ζήτησαν συγγνώμη. Δεν έχω πάρει ποτέ μήνυση. Άρα, με όρους ενός λαϊκού παιδιού που είμαι εγώ και ενός λαϊκού παιδιού που είσαι εσύ, μου πήρες την Παρθενιά. Νίκο Ανδρουλάκη, μπράβο, έτσι ακριβώς είχα ονειρευτεί να χάσω την Παρθενιά μου νομικά. Από έναν Μερακλή. Βαριέμαι τους μέτριους. Νίκο, εσένα ήθελα πραγματικά. Το είχα δει στον ύπνο μου πάρα πολλές φορές αυτό. Πάμε λίγο-λίγο. Τόσο στην ουσία που στην ουσία θα πούμε την επόμενη εβδομάδα, όπως σας είπα. Εμείς εδώ αγαπάμε πάρα πολύ τους ανθρώπους και μας αρέσει να είμαστε υποστηρικτικοί. Δηλαδή, το χούι μας είναι όπου μπορούμε να βοηθήσουμε, να βοηθήσουμε. Όπου μπορούμε, πραγματικά. Εδώ λοιπόν έχουμε ξεκάθαρα έναν άνθρωπο που δηλώνει αρχηγός κόμματος και ένα κόμμα που χρειάζονται βοήθεια διαφημιστικά. Μιλάμε για ένα κόμμα, το Πασόκ Κινάλ, το οποίο από το πρωί σαν με το βράδυ, εδώ και χρόνια, το παίζουν τα κανάλια των ολιγαρχών ασταμάτητα, στα κανάλια, στα ραδιόφωνα, στα site, και καταφέρνει να μαζέψει στις εσωκομματικές εκλογές του τόσο κόσμο όσο μαζεύει ένα μέτριο βίντεο του Zaralix TV. Δεν θα μπω καν στην κουβέντα, Νίκο, δεν θέλω να χτυπήσω χαμηλά στο πόσο κόσμο μαζεύετε στα live εσείς των κομμάτων του Δημοκρατικού Τόξου και πόσο κόσμο μαζεύει η σάτυρα στα θέατρα. Άστο, θα κλάψουν οι μανούλες, εμείς παίζουμε σε θέατρα και εσείς σε καφενεία. Πάμε όμως στην ουσία. Θα στηρίξουμε εμείς? Βεβαίως θα στηρίξουμε. Εννοείται. Ξεκάθαρα. Δεν στηρίζουμε εμείς τη σάτυρα? Δεν θα στηρίξουμε εμείς τους συναδέλφους σατυρικούς πολιτικούς που μας δίνουν ψωμάκι? 100%. Όμως, Νίκο, από την επόμενη εβδομάδα, γιατί αυτή την εβδομάδα έχουμε άλλους από το πολιτικό σύστημα να ασχοληθούμε και σιγά σιγά θα φτάσει και η σειρά σου. Έτσι πάνε αυτά. Ο ιδιοκτήτης, ο χορηγός, ο διευθυντής, ο θυρωρός και στο τέλος και ο αυτοφοράκιας. Την άλλη εβδομάδα. Έχουμε μιλήσει σε πάρα πολλά προηγούμενα βίντεο για το ελληνικό FBI, όπως το είχε προαναγγείλει ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχουντίδης, σας θυμίζω, προερχόμενος και αυτός από το Πασόκ. Άρε μια εβδομάδα πώς θα περάσει. Πάμε λοιπόν στο Μιχάλη Χρυσοχουντίδη. Ο Μιχάλης λοιπόν είχε ανακοίνωση δόξα και τιμή το ελληνικό FBI. Τι έγινε την εβδομάδα που μας πέρασε? Το ελληνικό FBI βρέθηκε στα μανταλάκια που λέγαμε όταν ήμασταν μικροί, δηλαδή σε site, σε πρωτοσέλιδα κτλ., να γράφουν όλα τα ονόματα ή σχεδόν όλα τα ονόματα των αστυνομικών, αξιωματικών και μη, οι οποίοι θα επανδρώσουν το ελληνικό FBI. Ποια είναι μια βασική αρχή κάθε FBI, είτε είναι ελληνικού, είτε αμερικάνικου, είτε ρώσικου, είτε βρετανικού? Ότι είναι μυστική. Εδώ δεν έχουμε τέτοια. Όχι. Εδώ δεν θέλουμε μυστικούς του FBI. Εδώ θέλουμε όσοι είναι μυστικοί στο FBI να τους γνωρίζουμε με το όνομά και επώνυμό τους. Γι' αυτό για τον μπλουζάκι σήμερα του Λάζαρου, ελπίζω, εύχομαι, αλλά τι να ευχηθώ, η τύχη ή η ατυχία του σατυρικού εκεί θα τον οδηγήσει, να μην υπάρχει πραγματικά ένα πρόσωπο το οποίο να λέγεται Φώτης Βλάχος του Ιωάννη. Συγγνώμη κύριε Φώτη Βλάχο του Ιωάννη, αν υπάρχετε. Αλλιώς η άλλη επιλογή να φτιάξει ο Λάζαρος αυτό το μπλουζάκι ήταν να χρησιμοποιήσουμε το F, οπότε πρέπει να πούμε Εφη. Το B, οπότε πρέπει να πούμε Μπέος του Ιωάννη. Τον Ιωάννη τον κρατάμε. Είπαμε να μην πέσουμε στον Μπέο αυτή τη βδομάδα. Εντάξει, μέχρι Ανδρουλάκη, πόσο πια. Οπότε συγκρατηθήκαμε. Έτσι δουλεύει το ελληνικό FBI. Είναι αυτό μια συνηθισμένη πρακτική στα κράτη να αποκαλύπτονται δημόσια τα ονοματεπώνυμα των ανθρώπων οι οποίοι είναι μυστικοί αστυνομικοί οι πράκτορες? Όχι. Αλλά όπως έχουμε πει, εμείς εδώ ως κράτος έχουμε τις ιδιαιτερότητές μας. Εδώ είναι πρεσβευωμένη μπάτσο παπαδο δημοκρατία. Αν παρακολουθούσατε τις εξελίξεις στη δίκη της Greek Police Mafia, θα βλέπατε ότι αυτά εδώ είναι καλημέρα Γιώργο τι κάνεις. Ακριβώς έτσι. Ποιος τα λέει αυτά? Ο απόφυτος λυκείου Κουκουβαούνων να φάει καμιά μήνυση? Όχι. Αυτά τα λέει ο αστυνομικός αναλυτής, έτσι τον πλασάρουν αυτή τη εβδομάδα, Μπαλάσκας. Θυμάσαι τον Μπαλάσκα? Που λέγε για αυτόν που είχε καριδώσει τη γυναίκα, το σκυλί κτλ. Άμα έπαιρνε ένα τηλέφωνο θα είχε βγει έξω τώρα. Αυτός. Τι λέει ο Μπαλάσκας λοιπόν εδώ? Για ποιο λόγο αποκαλύφθηκαν τα ονόματα? Και τι σκοπό έχει όλο αυτό?
Ναι, πώς έγινε αυτό όμως, κύριε Μπαλάσκα, πώς έγινε ασφάλεια. Αυτό. Το πώς έγινε, πώς φτάσαμε να γνωρίζουμε όλα αυτά τα Γιώργο, ονόματα. Το πώς έγινε. Τώρα τι με ρωτάς, Γιώργο, πώς έγιναν οι διαρροές. Έτσι, ναι. Όχι. Μα αυτό δεν ψάχνουμε. Σκοπιμότητα. Το θέμα, το πώς έγινε. Και ρουφάει και απλώνει. Προσεξέ με όμως. Η σκοπιμότητα εμένα με ενδιαφέρει. Δηλαδή, αυτοί οι οποίοι διέρευσαν τα ονόματα ουσιαστικά ήθελαν να προστατεύσουν όχι αυτούς τους ανθρώπους που μπήκαν σε αυτή την υπηρεσία, αλλά να προστατεύσουν τους ανθρώπους του οργανωμένου εγκλήματος, ότι ξέρετε κάτι αδέλφια, έχετε να κάνετε με τον Μπαλάσκα, με τον Γρηγοριάδη, με τον Παπαδάκη, άρα σας λέμε ποιοι είναι για να πάρετε και μέτρα προφύλαξης. Και μετά ψαχνόμαστε να δούμε εάν υπάρχουν, όχι για όλους, εάν υπάρχουν διασυνδέσεις μεταξύ του οργανωμένου εγκλήματος και κάποιων υπηρεσιών που δίνανε πληροφορίες. Γιατί μη μου πεις... Έλα ρε Γιώργο. Έτσι. Αυτό σου λέω. Έλα ρε Γιώργο πρωί-πρωί. Έτσι. Έλα ρε Γιώργο. Τώρα τι μιλάς, ότι μιλάει το οργανωμένο έγκλημα με αξιωματικούς της ελληνικής αστυνομίας μες στην Κατεχάκη. Δεν τρέπεσαι λίγο πρωί-πρωί να λες τα πράγματα. Έλα ρε Γιώργο. Καταλαβαίνω το πνεύμα σου. Έλα ρε Γιώργο. Καταλαβαίνω το πνεύμα σου. Καταλαβαίνω απολύτως. Μα τι λες τώρα από την τηλεόραση, τέτοια πράγματα. Έχει ακούσει ποτέ. Πάντως, κύριε Μπαλάς, κύριε Παπαδάκη. Έτσι. Και έχουν και πρόσβαση. Και ξέρεις κάτι. Για να μπορούν να έχουν απόρριτα έγγραφα. Δεν είχε ο Μαργαρίτης το Καραϊβάς να μας πει. Έτσι. Αυτός ήξερε γάμο του, αλλά δεν ζει ο Γιώργος. Γιατί και ο Γιώργος, μέσα από τα ρεπορτάζ που έκανε από το blog του, πολλές φορές είχε διαναφερθεί σε ορισμένες διασυνδέσεις τέτοιων προσώπων. Έλα ρε Γιώργο τώρα. Που θα πούμε αν έχουν σχέση να πούμε οι μαφιόζοι με αξιωματικούς ελληνικής αστυνομίας. Όχι εγώ, ο αστυνομικός αναλυτής. Έλα ρε Γιώργο, αυτά είναι γνωστά. Και κρίμα ρε Γιώργο, τι ωραία που το είπε. Κρίμα που δεν ζει ο Καραϊβάς που τα ξέρε αυτά να μας τα πει. Πω αδερφούλη μου, όχι μόνο γάνε χωρίς ξύλο, χωρίς κέρασμα καφεδάκι. Ο τύπος εδώ μόλις έχει περιγράψει το σκληρό πυρήνα της πρεσβευομένης μπατσοπαπαδοδημοκρατίας που θεωρούν οι πολιτικοί αρχηγοί ότι είναι δημοκρατία και κάνουν και μηνύσεις στη σάτυρα. Τι σημαίνει αυτό που είπε ο Μπαλάσκας? Πάρα πολλά. Πρώτον, αναφέρει τον νεκρό, τον δολοφονημένο δημοσιογράφο Καραϊβάς ως παράδειγμα, αν ζούσε θα τα έλεγε. Άρα, το νου σας δημοσιογράφοι, αν κάποιος ξέρει ονόματα, δείτε τι έπαθε προηγούμενος. Αυτό είναι αυτό που ακούμε εμείς, δεν είναι αυτό που λέει ο Μπαλάσκας. Δεύτερον, τι λέει εδώ? Ότι αυτοί που σκότωσαν τον Καραϊβάς, τον σκότωσαν γιατί ίσως είχαν στο πίσω μέρος του μυαλού του ότι ο Καραϊβάς κάποτε θα αποκάλυπτε ανώτατους αξιωματικούς που είχαν σχέση με μαφιόζους. Όχι εμείς, ο Μπαλάσκας. Όχι ο Μπαλάσκας, η εξήγηση που δίνουμε εμείς. Μα δεν είναι υπέροχο? Είναι όλο υπέροχο. Και είναι τόσο υπέροχο που συνδεόμαστε αυτή τη στιγμή με τα κεντρικά γραφεία του ελληνικού FBI και τη φίλη μας την Πόπη που δουλεύει εκεί τηλεφωνήτρια. Και δε χτυπάει το τηλέφωνο, με πνίγει το παρελθόν. Ελληνικό FBI, καλημέρα σας. Το τηλέφωνο μυστική πράκτορας Πόπη Στρομπουλή. Ναι, είμαι, είναι μυστική τρεπρά. Ναι, τι κάνετε, είστε καλά? Πάντα καλά, πάντα καλά. Τι θα θέλατε? Έναν μυστικό πράκτορα για ένα πρόβλημα που έχετε. Ωραία, ποιον? Ποιον μυστικό πράκτορα? Μα τι πάει να πει δεν ξέρετε το όνομά του? Όλοι ξέρουν τα ονόματα των μυστικών πρακτόρων του ελληνικού FBI. Καλέ που ζείτε, ανοίχτε ένα site, μια εφημερίδα. Είναι γνωστή, είναι all star. Ναι, μυστικοί πράκτορες είναι, δεν το συζητώ, αλλά είναι μυστικοί πράκτορες για τους κακούς. Είστε κακιά? Ω, καλή. Και εγώ για καλή σας ακούω, αφού δεν είστε κακιά. Άρα πρέπει να τους ξέρετε. Οι κακοί δεν τους ξέρουν. Όχι. Είναι. Δεν ξέρετε κανέναν. Πέσαμε στην περίπτωση. Ωραία. Δεν μπορώ να σας δώσω κάποιο στην τύχη όμως. Πείτε ένα όνομα εσείς. Ποιο είναι το αγαπημένο? Τον πρώτο σας έρωτα. Γιώργο. Ωραίο. Και ο δικός μου. Με πούλησε. Τέλος πάντων. Μετά. Γιώργο, λοιπόν. Γιώργο, τι? Έχω πολλά επίθετα. Έχω δύο Γιώργηδες. Ναι. Έχω ένα Γουχού Γεωργιάδη του Χαραλάμπους και ένα Γουχού Γεωργιάδη του Σάβα. Ναι. Πες να μπω άλλα παλιά. Ναι. Κορμιά. Ποιον θέλετε από τους δύο? Όχι, το Σάβας είναι του μπαμπά το όνομα. Και το Χαραλάμπους είναι το άλλο μπαμπά. Δεν ξέρω, είναι Κύπριος. Είναι μυστικό. Ναι. Του Χαραλάμπους. Τον Κύπριο θέλετε. Αχ, το είπα. Εντάξει, σας τον δίνω. Φιλιά, να είστε πάντα καλοί. Γεια.
Με πνίγει το παράπονο. Ελληνικό FBI, γιατί εμείς μιλάμε επώνυμα. Τέλειο είναι αυτό, θα παίξει παντού. Μια τελευταία κουβέντα για το Χρυσοχοΐδη, προερχόμενο από το Πασόκ. Μην ξεχνιόμαστε, όπως και κάθε ηγέτη, αρχηγό κόμματος, υπουργό, ο οποίος κυβερνάει, λύνει και δένει, και προσέξτε καριολάκια εσείς που κάνετε σάτιρα, δεν εκβιάζεται από κανέναν και τον τραβάει στα δικαστήρια. Ο Χρυσοχοΐδης λοιπόν, σε μια συνέντευξη που έδωσε την εβδομάδα που μας πέρασε, είπε ότι πιέζεται πάρα πολύ για τις νέες ταυτότητες. Και εμείς πιεζόμαστε αν δεν θέλουμε να πάρουμε. Όμως είπε ότι πιέζεται πάρα πολύ από τις Ηνωμένες Πολιτείες, παραδείγματος χάρη, και αναρωτιόμαστε, όπως κάθε λογικός άνθρωπος, μα τι δουλειά έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες με τις ταυτότητες των Ελλήνων πολιτών, αφού οι Έλληνες πολίτες στις Ηνωμένες Πολιτείες, αν θέλουν να ταξιδέψουν, πάνε με το διαβατήριο. Και όπως ο κύριος Χρυσοχοΐδης στην ίδια συνέντευξη είπε, έχουμε ένα πολύ καλό διαβατήριο, άρα για ποιο λόγο να καίγονται οι Ηνωμένες Πολιτείες να ταξιδέψουμε εμείς με ταυτότητα εκεί και όχι με διαβατήριο και βίζα όπως χρειάζεται. Τι να σας πω, είναι που είναι πάρα πολύ ανεξάρτητοι και προσέξτε, μην πείτε κουβέντα για αυτούς. Μήνυση. Είναι όμως το πολίτευμά μας μόνο πρεζευωμένη μπατσοπαπαδοδημοκρατία. Έτσι λέμε εμείς. Τι λένε οι άλλοι, ότι το πολίτευμά μας είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία και έχει και πρόεδρο. Ποια είναι η πρόεδρος, Ειρήνα Ρίνα Κατερίνα Σακελαροπούλου, όπως έχει αποδειχθεί επισήμως και με τον προϋπολογισμό του. Του μεγάρου εκεί, του προεδρικού μεγάρου, η πιο ακριβή γλάστρα σε όλη την Ευρώπη, τα λέγαμε εμείς πριν τον προϋπολογισμό. Τι έγινε την εβδομάδα που μας πέρασε, χτυπάνε την Κατερίνα μας άσχημα. Παιδιά, έχει στηθεί ένα ανταλαβέρι εδώ στη χώρα τις τελευταίες μέρες, όπου εκτός από τη δεκαετία 50-60, μπάτσος μήνυση, θα σου δείξω εγώ τι θα σου κάνει ο ξάδερφος κτλ. Πάνε να μας φέρουν πίσω και βασιλιά. Προσέξτε μια σειρά δημοσιευμάτων. Είχαμε πριν 2-3 εβδομάδες τον πρίγκιπα, πώς το λέγανε αυτόν, Παύλο, αυτούς τους αργόσχολους τέλος πάντων, τους γαλαζοέματος, που χόρευε στη Δραπετσόνα, πια εμείς δεν έχουμε ζωή, στο Βυζαντινό Μουσείο. Ξαφνικά, εδώ και 2 εβδομάδες έχουν πλακωθεί σοβαρά έντυπα, όπως η Καθημερινή, ελληνικό BBC, δεν λέμε μαλακίες, να γράφουν συνέχεια άρθρα για αδικημένους, χαμένους βασιλιάδες και τι καλοί που ήταν αυτοί. Λες τώρα, πολλά δεν πέφτουν το ένα πίσω απ' το άλλο. Καπάκι, διαβάζουμε ότι από το επόμενο έτος θα έχουν τελειώσει τα έργα στο Τατόι, στα πρώην βασιλικά κτήματα που λέγαμε, και εκεί θα δημιουργηθεί ένας φορέας, ο οποίος φορέας θα πρέπει να έχει και έναν διαχειριστή. Θα λέγεται φορέας διαχείρισης Τατοίου. Και λέμε, λες, να θέλουν να χώσουν εκεί κάναν αργόσχολο πρώην πρίγκιπα και να μας το ξεροφέρουν εδώ σιγά σιγά. Γιατί να το κάνει αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Μα γιατί άλλο? Για να κάνει πολιτική. Αυτό στη χώρα μας λέγεται πολιτική. Επειδή πάρα πολύ βασιλοχουντικοί, ειλικρινά, πότε ψοφάνει. Συγγνώμη. Είπαμε, σάτυρα, αλλά και όρια. Πότε πεθαίνουν οι βασιλοχουντικοί, ρε μαλάκα? Πώς είναι δυνατόν να έχουμε ακόμα βασιλοχουντικούς, γαμώ την τρέλα μου? 200 ετών πάνε. Παρ' όλα αυτά έχουμε. Επειδή λοιπόν του Κυριάκου του φεύγουν οι βασιλοχουντικοί και πάνε στη Λατινοπούλου και στο Βελόπουλο, πρέπει να κάνει κινήσεις να τους πάρει πίσω. Και τι κάνει, φέρνει τους βασιλιάδες. Τώρα, όλα αυτά στο θολωμένο μου μυαλό στέκουν. Στέκουν. Γιατί? Γιατί την εβδομάδα που μας πέρασε, διαβάσαμε και απογειωθήκαμε από χαρά ότι η Κατερίνα Σακελαροπούλου, πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, δέχτηκε στο Μέγαρο το Μέγα Μάγιστρο, θα το διαβάσω από μέσα, δεν λέγεται διαφορετικά, το Μέγα Μάγιστρο του Τάγματος της Ρόδου. Αυτόν εδώ, δείτε και τα ρούχα, όσοι πηγαίνετε σε μια δουλειά και αισθάνεστε άσχημα για τη δουλειά που πάτε, δείτε αυτόν τον άνθρωπο, αυτός έτσι ντύνεται να πάει στη δουλειά του. Δεν είναι τα πράγματα στη ζωή απλά. Πάντα υπάρχουν και χειρότερα. Πόσα παίρνει, τι σημασία έχει? Δίνεις έτσι να πας για δουλειά? Ειλικρινά, όσο για να παίρνεις. Σου δώσω εγώ 15.000 το μήνα. Πας για δουλειά έτσι? Ούτε για αστείο. Να βγεις στα πετράλαιο έτσι, να μπεις στα μάξι, να πας για δουλειά? Θα πήρει τη σάτυρα. Λοιπόν, τον δέχτηκε η Κατερίνα. Όμως, πέρα από την επίσκεψη, αν γίνετε λίγο πιο παρατηρητικοί στις φωτογραφίες, θα δείτε ότι η Κατερίνα δεν χαμογελάει. Η Κατερίνα εδώ είναι θλιμμένη. Έχει το ύφος το βαρύ. Και θυμηθήκαμε ότι την προηγούμενη φορά που συνέβη αυτό από την ανάποδη ήταν όταν είχαμε βασιλιά και πήγαμε σε χούντα. Και ο Κοκκός τότε είχε φωτογραφηθεί με τους πραξικοπηματίες και όπως είπε μετά σε συνέντευξή μου, εγώ δεν. Συνέντευξη μου, ψώνιο. Σε συνέντευξή του, εγώ λέει δεν έδωσα το OK στο πραξικόπημα. Αν δείτε σε εκείνη τη συγκεκριμένη φωτογράφηση, είμαι βλοσιρός. Για να περάσω μήνυμα στον ελληνικό λαό ότι εγώ καθόλου δεν συμφωνώ με αυτό. Και βλέπουμε εδώ το βλέμμα και το ύφος της Κατερίνας που δείχνει μέχρι αηδία. Μήπως η Κατερίνα περνάει μήνυμα γιατί έκατσε μια στραβή στη βάρδιά της και είναι το πολίτευμά μας να φύγει από προεδρικό και να πάει στο βασιλικό? Δεν ξέρω. Σε αυτή την περίπτωση στηρίζουμε Κατερίνα μέχρι μήνυση. Παρόλο το χάλιμο εδώ, εσείς θέλω να είστε σοβαροί και σοβαρές, εντάξει? Like στα βίντεο, subscribe.
Θέλω να βρίζετε στα social media χωρίς να βρίζετε και ό,τι κάνετε να το κάνετε επώνυμα. Επίσης, όσοι όσες θέλετε να ενισχύσετε το κανάλι μας οικονομικά, υπάρχουν κάτω στην περιγραφή των βίντεο τρεις τρόποι: ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος. Και θα τα πούμε από κοντά αυτή την Παρασκευή στην Βαρκελόνη, ειδού και το θέατρο. Δεν το λέω, με τα σαρδάμ δεν ξαναμπλέκω. Σέρνονται και μηνύσεις. Και παρά το Σάββατο 9 Νοεμβρίου στην Κοπενχάγη. Εντάξει, εντάξει. Τώρα, αν αναρωτιέστε αν εγώ απλά μπουρδολογώ ή αυτό είναι το επίπεδο της πολιτικής στη χώρα μας, όχι, αυτό είναι το επίπεδο της πολιτικής στη χώρα μας. Και δεν το έχουμε μόνο εδώ, το κάνουμε και εξαγωγή. Είχαμε ευρωεκλογές πριν λίγους μήνες. Στείλαμε στην Ευρωβουλή τους καλυτερότερους. Ένας από αυτούς είναι ο Γιώργος ο Αυτιάς. Τι δουλειά κάνει ο Γιώργος ο Αυτιάς στην Ευρωβουλή? Μα ακριβώς αυτή που έκανε και στην Ελλάδα, εργαζόμενος ως δημοσιογράφος στο ελληνικό BBC, εκεί που έχεσαι το βρετανικό, δηλαδή Sky, ρεπορτάζ λαϊκής αγοράς. Ο ευρωβουλευτής λοιπόν Αυτιάς συνεχίζει και ως ευρωβουλευτής ό,τι έκανε ως δημοσιογράφος. Ρεπορτάζ βγαλμένα από τον πάτο της θάλασσας. Όλα τα βρίσκουν οι δημοσιογράφοι στη χώρα μας στον πάτο της θάλασσας, εκτός από τους μάρτυρες. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Πόσο έχει το μπαρμπούνι στις Βρυξέλλες? Είχαμε μεγάλο καημό να το μάθουμε. Είμαστε στην κεντρική αγορά του Βελγίου, των Βρυξελών, και πάμε να δούμε τιμές ψαριών. Εδώ έχουμε χταπόδι 32,90. 49,80 είναι η τσιπούρα. Μας έχει φύγει το σαγόνι, βέβαια. Ναι. Τι τιμές αυτές, Γιώργο? Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Αυτή είναι κλοπή. Δεν είναι τιμή αυτή. Θα πει κάποιος με τους μισθούς τι γίνεται. Είναι επιχειρησιακές συμβάσεις. Οι μισθοί, ρε παιδί μου, και εκεί δεν φανταστούμε ότι είναι στα ύψη. Μπορεί ο κατώτατος εκεί να είναι 1000, 1100, οκ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι, είναι πολύ δύσκολο. Έχουν φάει ψάρι. Κοίταξε να και... Είμαστε πιο φθηνοί. Πάμε να δείξουμε. Ναι. Είμαστε πιο φθηνοί. Πόσο πουλάει η Γιώργο Αυτιά το χταπόδι έξω? 30 ευρώ περίπου. 32 κάπου εκεί. 32. Ορίστε. Πόσο λέει? 23,90 το έχω. Μπαρμπούνι εδώ. Μπαρμπούνι, να το πω. 32 ευρώ. 32. Εκεί έχει 50. Άμα πάρει μπαρμπουνάκι έξω, νομίζω ότι είσαι κανένας μεγιστάνας. Είσαι ζάμπλουτος. Λοιπόν, έξω τα εξάρτημα και μοσχοπουλούνται τα τσιπούρα και το λαβράκι του ιχθυοτροφείου. Και εδώ λέμε άστα. Είναι ιχθυοτροφείου. Ναι, 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 ναι. Και δεν είναι μόνο Αυτιάς. Έχουμε και άλλους κορυφαίους Αλφαρο Δέλτα να συμμετέχουν σε αυτό το πανηγυράκι. Είναι ο κύριος που κάνει το ρεπορτάζ στην αγορά και είναι οι δύο κύριοι, Δημήτρης Υπονόμου και Άκης Παυλοπυρότουβλος, στο στούντιο, οι οποίοι με τη βαθιά γνώση που έχουν για την παγκόσμια πραγματικότητα εκτός από την ελληνική, συμμετέχουν. Και λέει ο ένας, μα τρώνε ψάρι στις Βρυξέλλες. Ρε γίγαντα. Όχι, δεν τρώνε καθόλου. Όχι, όχι. Φαλάφελ τρώνε όλη μέρα. Τρώνε ψάρι στις Βρυξέλλες με αυτές τις τιμές. Και λέει ο άλλος, παιδιά, αυτά είναι πανάκριβα. Και πόσο να είναι δηλαδή ο κατώτατος Βρυξέλλες? Άντε να είναι 1000, να είναι 1100. Εντάξει, ένα μικρό party fake news είναι. Δηλαδή, οι μόνοι που λείπουν από εκεί είναι η γυναίκα του Άδωνη Γεωργιάδη, Ευγενία Μανολίδου, να πετάξει ένα πριν 10 εκατομμύρια όταν κάναμε εμείς στην Ακρόπολη. Να βγει ένας άλλος από καθένα να πει την παπάτσα του. Με λίγα λόγια, όλο αυτό το τρελό παρεάκι που στη χώρα μας θεωρείται πολιτική ζωή. Στην πραγματική πραγματικότητα λοιπόν, ο μισθός στο Βέλγιο ο κατώτατος είναι 2.030 ευρώ. Ούτε 1.000 ούτε τίποτα. Τώρα, με αυτό το απλό δεδομένο και χωρίς να πιάσω όλα τα υπόλοιπα, αν ο μισθός σε μια χώρα είναι 2.030 ο κατώτατος και εσύ πας και κάνεις ρεπορτάζ στην πιο ακριβή αγορά των Βρυξελών, δηλαδή αυτή που είναι απέναντι από το Ευρωκοινοβούλιο, που είναι γνωστό ότι οι μισθοί στο Ευρωκοινοβούλιο είναι από 4-5 χιλιάρικα και πάνω, όχι για τους ευρωβουλευτές, για όλους που εργάζονται εκεί, οι ευρωβουλευτές μπορούν να φτάνουν και την 20. Τότε λοιπόν απλά λαϊκίζεις και κάνεις διασπορά fake news, γιατί με μόνο ένα στοιχείο, όπως ότι ο βασικός μισθός, που αυτός που παίρνει βασικό δεν θα παραψωνίσει εκεί, θα πάει σε μια αγορά στη γειτονιά του. Ας υποθέσουμε ότι πήγε εκεί. Ο βασικός είναι 2030. Ο βασικός στην Ελλάδα, λένε, 830 δεν τα παίρνει κανείς. Επί της ουσίας λοιπόν, όταν σε μια χώρα έχει 30 ευρώ και κάτι ψηλά το χταποδάκι και ο μισθός ο βασικός είναι 2030 και σε μια άλλη χώρα έχει 24, 25, 26, 27, 28 το χταποδάκι και ο βασικός μισθός είναι 830, βρείτε το μαλάκα που πληρώνει ακριβότερα. Όχι, δεν θα τον βρείτε στο ελληνικό BBC, όχι, τον βρείτε στον καθρέφτη. Ναι, φιλιά.
Ένα νούμεράκι. Τα παίζει τα νούμερα αυτιάς. Επειδή μόλις το είπα, τα τσακάλια μου εδώ έβγαλαν τα κομπιουτεράκια και έκαναν τις πράξεις, με αυτό το ρεπορτάζ που παρουσίασαν στο ελληνικό BBC για να δείξουν πόσο ακριβές είναι οι τιμές έξω και πόσο καλά είμαστε εδώ, λες και είμαστε όλοι στο χωριό μας, δεν έχουμε ίντερνετ, δεν ξέρουμε τίποτα, δεν μαθαίνουμε τίποτα από αυτό που συμβαίνει στο πλανήτη. Στην πραγματικότητα, με το ίδιο ρεπορτάζ, η τιμή όλων αυτών των προϊόντων στην Ελλάδα είναι ακριβώς η διπλάσια. Μαλάκα. Μόνο αλήθειες. Sky. Και αφού μας έριξε λοιπόν ο Γιώργης ο Αυτιάς, το καμάρι της Ελλάδας που το στείλαμε και στο εξωτερικό να μας διαφημίσει, και τα αρδάκια του ελληνικού BBC στις τιμές αγοράς, πάμε και εμείς να κολυμπήσουμε στις τιμές αγοράς και τις απευθείας αναθέσεις. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που κολυμπάει επί κυβερνήσεως Μητσοτάκη στις απευθείας αναθέσεις. Ας ξεκινήσουμε με το ψιλικοκό, στικάκια. Ποιος αγοράζει στικάκια? Ειλικρινά πείτε μου, το 2024 ποιος πάει να δώσει λεφτά για να πάρει στικάκι, να αποθηκεύσει ένα αρχείο και να το δώσει χέρι-χέρι σε κάποιον άλλον? Τι να σας πω, εγώ δεν ξέρω κανέναν γύρω μου, εκτός από το Υπουργείο Οικονομικών του Κωστή Χατζηδάκη, το οποίο διαβάζουμε εδώ, ανέθεσε στην εταιρεία ΤΑΔΕ να τους προμηθεύσει 300 τεμάχια καρτών μνήμης USB ή αλλιώς στικάκια χωρητικότητας 4 GB, έλεος ρε μάστορα, άντε και πήρε στικάκι 4 GB, τι να βάλεις? Ούτε το ψήλο από τον πάφο δεν χωράει μέσα. Τι θα βάλεις στα 4 GB, θα τρελαθώ. Πόσο κάνουν ρε παιδιά, αν βγείτε να αγοράσετε στικάκια που ακόμα μάλλον θα πουλούνται αφού τα βρήκε το Υπουργείο, των 4 GB, γύρω στα 2 ευρώ. 2 κάτι. Πόσο τα αγόρασε εδώ το Υπουργείο? 7.800 ευρώ και κάτι. Μαζί με το ΦΠΑ, μην είμαστε και απατεώνες. Άρα καθαρή τιμή, 6 και κάτι. Εντάξει. Πώς φτάνουμε από τα 2. 2 επί 3, 6. 600 ευρώ. Πώς φτάσαμε στα 7.800 ευρώ? Αυτό το ξέρει μόνο ο Κωστής Χατζηδάκης. Τι το θέλει αυτά τα στικάκια να τα κάνει? Θέλει μέσα να βάλει, λέει, τον προϋπολογισμό και να το μοιράσει χέρι-χέρι στους βουλευτές. Να πάρω από ένα στικάκι. Παιδιά, μην τρελαθούμε. Η χώρα μας ψηφιακά είναι πάνω από την Ιαπωνία. Εγώ δεν μπορώ να ξεχάσω και να ξεπεράσω ότι ο προηγούμενος υπουργός ψηφιακής πολιτικής στη χώρα μας ήταν ο ακροκεντρός Πιερακάκης. Δεν μπορώ να ξεχάσω την πρόοδο που έκανε ψηφιακά η πατρίδα μας επί Πιερακάκη υπουργού ψηφιακής πολιτικής. Δεν μπορώ να ξεχάσω τα δημοσιεύματα που έλεγαν ότι ξετρελάθηκαν ακόμα και οι Ιαπωνέζοι και μας ζήτησαν τον Πιερακάκη να τους φτιάξει ψηφιακό κράτος που είναι μπαγκλαμάδες και ακόμα βασανίζονται με τα Windows. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν σε ένα ψηφιακό κράτος να μοιράζεις δεδομένα με στικάκια και όχι σε ένα cloud που θα το κατεβάσουν μόνοι τους? Δεν ξέρω. Εγώ πάντως, οι μόνοι άνθρωποι που ξέρω στη χώρα ακόμα, οι οποίοι πάνε και αγοράζουν στικάκια, είναι αυτοί που ακόμα πίνουν μπάφο και ακόμα μένουν με τους γονείς τους. Δηλαδή, το 80% των ανθρώπων στη χώρα μας από 0 μέχρι 48. Στα 49 βρίσκουν μια καλή δουλειά και φεύγουμε. Εθνική μισθή, είμαι γαμάτι εδώ. Των Βρυξελών μαζί με τα μπαρμπούνια. Λοιπόν, αυτοί αγοράζουν αρωματικά στικάκια και έχουν δίκιο. Πίνει μπάφο, άλλος και μένει στο δωμάτιο το παιδικό ακόμα, 45 χρονών. Θα μπει πάνω του, θα νιώσει άσχημα. Τι κάνει? Αγοράζει το αρωματικό τη στιχάκι. Λέει, μαμά, τι μυρίζει αυτό, μαμά? Για την καλή ατμόσφαιρα. Πώς το λένε αυτό που βγάζει το αρωματικό στιχάκι? Σύννεφο. Δηλαδή, cloud, έλεος. Και συνεχίζουμε την εβδομάδα των απευθείας αναθέσεων. Καλά, αυτό είναι, δεν είναι εβδομάδα, είναι κάθε λεπτό και ανάθεση. Ανατέθηκε λοιπόν, με απευθείας ανάθεση λοιπόν σε μια εταιρεία, ανατέθηκε να φτιάξουν το λογότυπο για το μετρό Θεσσαλονίκης, το οποίο, όπως λένε και είναι σίγουροι γι' αυτό, εγώ δεν θα έμπαινα, θα ξεκινήσει στις 30 Νοεμβρίου. Με απευθείας ανάθεση και το λογότυπο στο μετρό Θεσσαλονίκης. Βεβαίως, η εκδίκηση της Αθήνας απέναντι στη Θεσσαλονίκη, για όσους θέλουν να διαιωνίζουν αυτή την γελία κόντρα περί πρωτεύουσας και συμπρωτεύουσας, είναι ότι το λογότυπο για το μετρό Θεσσαλονίκης ανατέθηκε σε ένα γραφείο που δηλώνει η έδρα στην Αγία Παρασκευή στην Αττική. Α, παιδιά, δανεικά είναι αυτά. Να πάρετε πίσω την επόμενη τώρα. Στηρίζουμε τους γραφίστες της Θεσσαλονίκης. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν σε ένα έργο το οποίο φτιάχνεται εδώ και 20 χρόνια, τελευταία στιγμή, επειδή δεν προλάβαιναν, όπως λένε τα ρεπορτάζ, να δώσουν με απευθείας ανάθεση το λογότυπο? Α, δεν ξέρω. Αυτά πρέπει να ρωτήσετε στα κεντρικά ή στον Αυτιά που ξέρει πόσο κάνει τον μπαρμπούνι στις Βρυξέλλες. Εγώ δεν ξέρω από αυτά. Φάμε για καμιά μήνυση. Και δεν τελειώνουν εδώ οι απευθείας αναθέσεις. Την εβδομάδα που μας πέρασε, διαβάζουμε ότι ο κύριος Σταϊκούρας και το Υπουργείο του έχει δώσει πολλές απευθείας αναθέσεις σε μια εταιρεία η οποία είναι πολύ καλή εταιρεία, είναι η καλύτερη εταιρεία που υπάρχει στην αγορά, πλας ότι εκεί εργάζεται και η γυναίκα του κυρίου Σταϊκούρα. Τώρα, είναι παράνομο αυτό? Όχι. Καταρχάς είναι οικογενειακό θέμα και εμείς δεν θα πούμε πολλά. Σεβόμαστε τις οικογένειες όλων των ανθρώπων και δεν θέλουμε να φάμε μήνυση για τα οικογενειακά θέματα κανενός υπουργού. Όμως, οι απευθείας αναθέσεις πάνε τέντα από ό,τι φαίνεται στο Υπουργείο Μεταφορών. Και δεν πάνε μόνο οι απευθείας αναθέσεις τέντα στο Υπουργείο Μεταφορών, όπως σε όλη την ελληνική κυβέρνηση. Πάνε και τα προβλήματα με τα τρένα
ακόμα τέντα στο Υπουργείο Μεταφορών. Γιατί την εβδομάδα που μας πέρασε, εκτός από τις απευθείας αναθέσεις του Υπουργείου Μεταφορών, διαβάσαμε ότι είχαμε πάλι θέματα στα ελληνικά τρένα και στους σιδηροδρόμους. Όπως παραδείγματος χάρη, ότι ένας σειρμός προαστιακού μπήκε στις γραμμές του μετρό. Δεν ξέρω αν μπορείτε να φανταστείτε πόσο επικίνδυνο είναι αυτό και πού μπορεί να καταλήξει, αν σκεφτείτε λίγο ότι είναι δύο διαφορετικοί σειρμοί, με άλλες ταχύτητες, εντελώς διαφορετική λειτουργία, και ό,τι συμβεί, που μακάρι ποτέ να μην συμβεί τίποτα τέτοιο, θα συμβεί πολλά μέτρα κάτω από το έδαφος. Φαντάζομαι ότι όλοι και όλες μπορούμε να καταλάβουμε πόσο άσχημα θα πάει αυτό. Όπως έγραψε λοιπόν η Σοφή Δανάη, με αυτό το ψευδώνυμο κυκλοφορεί στο X, φύγαμε από τη φάση των τεμπών, πάμε και όπου βγει, και έχουμε περάσει στη φάση μεταφορικά, πάμε και όπου μπει. Εκεί βρήκε ο προαστιακός, εκεί χώθηκε. Έτσι είναι η φάση. Το γεγονός αυτό δεν κατέληξε σε τραγικό, δηλαδή σε νεκρούς, γιατί δούλεψαν τα αυτοματοποιημένα μέτρα προστασίας. Δηλαδή, δύο ή τρεις άνθρωποι έκαναν λάθος, αυτό που λέμε ανθρώπινο λάθος, εντάξει, και τα αυτοματοποιημένα συστήματα εμπόδισαν το λάθος να φτάσει στο κακό. Με λίγα λόγια, αν στα Τέμπη είχαμε αυτά τα συστήματα που εμπόδισαν εδώ το δυστύχημα, δεν θα είχαμε ούτε την κρατική δολοφονία των Τεμπών. Και εδώ, επειδή μιλάγαμε πριν για υψηλή πολιτική, είναι να αναρωτιέσαι, μα τα είχαμε αυτά τα μέσα τότε στα Τέμπη, αφού όλοι μας θυμόμαστε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που βάζει μπροστινούς άλλους για να ξεχάσουμε τις ευθύνες του για αυτό που έγινε στα Τέμπη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μία μέρα πριν την κρατική δολοφονία των Τεμπών, θα πήγαινε να εγκαινιάσει το κτίριο τηλεδιοίκησης εκεί πάνω, η οποία όμως τελικά, όπως αποδείχθηκε από την κρατική δολοφονία, δεν υπήρχε. Τι είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης που θα πήγαινε να εγκαινιάσει κάτι που δεν υπήρχε? Κανένας πολιτικός απατεώνας? Ναι. Σε αυτό το περιβάλλον λοιπόν των τρένων, διαβάζουμε την εβδομάδα που μας πέρασε ότι ο κύριος Σταϊκούρας, υπουργός μεταφορών και αναθέσεων, πήγε στην κυρία Αδηλίνη, που είναι η ανώτατη δικαστική λειτουργός στη χώρα μας. Τι πήγε να κάνει στην κυρία Αδηλίνη? Μηνυτήριες αναφορές, λέει, για την ασφάλεια στα τρένα, η οποία όμως υπάρχει. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά στη χώρα μας όλα λύνονται με μια μήνυση ή με μια μηνυτήρια αναφορά. Όλοι αυτοί οι τάχα μου υπεύθυνοι γαμάτοι, υπουργοί, αρχηγοί κομμάτων, πολιτικοί με τις ιδέες, με τα προγράμματα, με τα αυτά, στο τέλος καταλήγουν σε δύο σταθερές πάνω στις οποίες στηρίζεται το ελληνικό κράτος. Γιατί είναι τρεις. Οι δύο, η τρίτη είναι η πρέζα. Οι άλλες δύο είναι η μήνυση και η αστυνομία. Γιατί σας θυμίζω ότι οι ίδιοι τύποι, ενώ γίνονται ακόμα αυτά στα τρένα, πριν ένα μήνα είχαν εξαγγείλει αστυνομία τρένων. Αστυνομία τρένων. Όλα τα προβλήματα στη χώρα μας λύνονται έτσι. Αστυνομία, μήνυση. Μήνυση, αστυνομία. Πού θα πάει, θα σε πετύχουμε. Πού θα πας κουφάλα, δεν θα γλιτώσεις. Θα σε βάλουμε κάτω εμείς. Το κράτος είναι δυνατό. Έτσι λοιπόν, ο Σταϊκούρας πήγε στην κυρία Αδηλίνη, είπε αυτά που είπε. Δεν ξέρουμε τι του είπε η κυρία Αδηλίνη. Υποψιαζόμαστε ότι δεν θα του είπε κάτι όπως αυτό που είχε πει στους συγγενείς των θυμάτων στα Τέμπη. Γίνονται αυτά, πηγαίνετε στην εκκλησία να ηρεμήσετε. Γιατί υποψιαζόμαστε κι εμείς ότι ο κύριος Σταϊκούρας, ως υπουργός μεταφορών, καθημερινά θα πηγαίνει στην εκκλησία, γιατί το επίπεδο ασφάλειας στα ελληνικά τρένα είναι επίπεδο εκκλησίας. Βόηθα Παναγιά. Άρα, γιατί να το πει αυτό στον υπουργό? Έτσι κι αλλιώς, εκεί πάει για τα μέτρα. Τηλεδιοίκηση. Ανάβουμε το καντήλι. Τι είναι αυτό, ρε? Φωτοσήμανση. Καντιλάκι. Και για να καταλάβουμε όσοι ακόμα δεν έχουμε καταλάβει, ότι στην Ελλάδα, όταν κάποιος ή κάποια βγει και φωνάξει «Παιδιά, παιδοβιαστής, παιδιά, έμπορος ναρκωτικών, παιδιά, μην πάτε εκεί, κινδυνεύει η ζωή σας», οι πιθανότητες να μπαγκλαρώσουν αυτόν ή αυτήν που φωνάζει για διατάραξη κοινή ησυχίας και όχι τους άλλους που διαπράττουν εγκλήματα, είναι 0%. Πάμε στη Γάβδο. Στη Γάβδο, λοιπόν, το καλοκαιράκι, πέσαν πολλά μαζεμένα περιστατικά γαστρεντερίτιδας. Τι ιατρείο να έχει Γάβδος? Ό,τι ιατρεία έχουν όλα τα υπόλοιπα νησιά στη χώρα μας. Δηλαδή, βάλτε πλάτη, παιδιά, θα γίνουμε ρεζίλοι στους τουρίστες. Ένας λεβέντης γιατρός, λοιπόν, εκεί, μαζί με όποιο προσωπικό έχει αυτό το περίφημο ιατρείο Γάβδου, αντιμετώπισε όλα αυτά τα περιστατικά και μετά ο άνθρωπος έκανε μία καταγγελία, παρατήρηση, είπε τη γνώμη του, ότι δεν μπορεί να έχουν τόσα μαζεμένα περιστατικά σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Κάτι φταίει γι' αυτό. Τι μπορεί να φταίει όταν πάρα πολλοί άνθρωποι ταυτόχρονα, ενώ ο καθένας τρώει σε διαφορετική ταβέρνα ή ο καθένας τρώει σπίτι του, πάθουνε γαστρεντερίτιδα?
Πού πάει το μυαλό μας? Στο νερό. Και τι είπε ο άνθρωπος? Ότι πολύ πιθανό το δίχτυο του νερού να έχει πρόβλημα και οι άνθρωποι να παθαίνουν γαστρεντερίτιδα. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Η δήμαρχος Γάβδου να ζητήσει τη βοήθεια από τον υπουργό Άδωνη Γεωργιάδη, αυτός ο γιατρός να φύγει από το νησί για τη δυσφημή το νησί τους. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Έφυγε από το νησί. Τελεία. Μήνυση. Και φεύγουμε λοιπόν από το ψιλικοκό των αναθέσεων, δηλαδή τα μικροποσά 30, 40, 50, 60 χιλιάρικα και τις γαστρεντερίτιδες και πάμε σε πιο βαριά περιστατικά. Έχει γίνει χαμός εδώ και 2-3 εβδομάδες με κάτι μπολντόζες οι οποίες ανέβηκαν στο Γράμμο σε πάρα πολύ μεγάλο ύψος. Δείτε εδώ φωτογραφίες σε περιοχές που στη χώρα μας τουλάχιστον δεν επιτρέπεται κανένα όχημα να πάει να κάνει κανένα έργο ή καμία δραστηριότητα. Γιατί είναι περιοχή Natura, είναι προστατευόμενη, είναι πάνω από ένα υψόμετρο και χρειάζονται πάρα πολλές ειδικές άδειες. Εκεί λοιπόν τι έγινε? Σε ένα παλιό μονοπάτι ορειβατικό, δηλαδή ένα πραγματάκι τόσο που περπατάνε οι ορειβάτες αν έχετε ανέβει ποτέ στα βουνά, να ανέβετε καλό θα σας κάνει. Λοιπόν, βρέθηκε από τη μια πλευρά του Γράμμου μια μπολντόζα του στρατού, η οποία άρχισε να ανοίγει μια δρομάρα από εδώ ήσαμε απέναντι. Απ' την άλλη μεριά, μια μπολντόζα που την πλήρωσε η περιφέρεια Ηπείρου, αν θυμάστε, Καχρημάνης, Γρίλες, Θεέ, λοιπόν, να ανοίγει μια άλλη δρομάρα απ' την άλλη μεριά. Άρχισαν οι άνθρωποι εκεί να ρωτάνε, ρε παιδιά, ποιος σας έδωσε την άδεια. Δεν έπαιρναν καμία απάντηση. Πήγαν τοπικοί παράγοντες, δήμαρχοι και λοιποί, ορειβατικοί σύλλογοι, ενδιαφερόμενοι. Πήγαν στο στρατόπεδο που έστειλε την μπολντόζα. Δεν πήραν καμία απάντηση. Πήγαν στην περιφέρεια Ηπείρου. Δεν πήραν καμία απάντηση. Άρχισαν να κάνουν λίγο φασαρία στα μέσα. Κανένας δεν μπορούσε να βρει για ποιο λόγο ανοίγονται αυτοί οι δρόμοι και κανένας δεν μπορούσε να δώσει μία απάντηση. Ούτε εμείς έχουμε καμία απάντηση. Το μόνο που έχουμε να πούμε στους ανθρώπους που δικαίως διαμαρτύρονται και λένε, μα πώς είναι δυνατόν ένας περιφερειάρχης και ο στρατός να τα κάνει αυτά, απλώς να σας θυμίσω ότι ζείτε στη χώρα που ένας πολιτικός πρόγονος του περιφερειάρχη και ένας στρατιωτικός πρόγονος του ελληνικού στρατού με μεγάλη χαρά ζήτησαν από ένα ξένο κράτος στο Γράμμο να ρίξει ένα πάλμ για πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία. Και ακόμα μέχρι σήμερα είναι πάρα πολύ περήφανο γι' αυτό. Εδώ ρίξαν ένα πάλμ. Για δύο μπολντοζίτσες τώρα. Έλα μωρέ. Και φεύγουμε λοιπόν από τα μικροποσά όπως δύο μπουλντόζες πάνω στο Γράμμο, σιγά δεν ρίξαμε και ένα πάλμα αυτό το έτος, και πάμε στα πιο μεγάλα ποσά που κρύβονται στα νερά. Τα βουνά δεν έχει φράγκα, παιδιά. Στα νερά είναι τα φράγκα αυτή την εποχή. Έχετε διαβάσει, φαντάζομαι, παντού λειψιδρία, μεγάλο πρόβλημα, δεν έχουμε λιτανίες παντού, σπατάλι, πουθενά δεν θα διαβάσετε ποιος είναι ο τρόπος εξοικονόμησης ή ακόμα καλύτερα διαχείρισης υδάτων, όχι. Πού καταλήγουν όλα αυτά? Προς το παρόν έχει ξεμηνήσει και αστυνομία. Αστυνομία νερού δεν έχουμε εξαγγείλει ακόμα, αλλά όσον ούπου θα έρθει. Και πού πάει αυτό? Στον άρθουν οι ξένοι που τα κάνουν καλύτερα. Και κυρίως οι ιδιώτες. Είναι η κλασική συνταγή, ΔΕΗ, ΟΤΕ, τρένα, Αττική Οδός, λιμάνια, τα πάντα. Να έρθουν οι ξένοι ιδιώτες που τα κάνουν καλύτερα. Έτσι λοιπόν, μετά τις καταστροφές που είχαμε στον κάμπο από τις πλημμύρες και μια και δεύτερη φορά, γράφανε δεξιά και αριστερά ότι θα έρθουν κάτι Ολλανδοί ειδικοί. Μια Ολλανδική εταιρεία ειδικών, σχετικά είχε αναφερθεί ο προηγούμενος περιφερειάρχης, αναφέρθηκε και ο καινούριος περιφερειάρχης, ακόμα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που θα εγγενίαζε την τηλεδιοίκηση που δεν υπήρχε στα Τέμπη, είχε ανακοινώσει σχετικά με αυτή τη συγκλονιστική εταιρεία Ολλανδών, που έχει την τεχνογνωσία και θα μας δείξει τι ακριβώς θα κάνουμε με τα νερά του κάμπου. Τώρα, το ρεπορτάζ είναι γαμάτο. Το ρεπορτάζ είναι τέλειο, είναι του αγαπημένου μας Άρη Χατζηγεωργίου, είναι τεράστιο και δεν μπορώ να στο διαβάσω όλο, θα το ταγκάρω όμως από κάτω ως πρώτο σχόλιο. Μη σας τα πολυλογώ, αυτοί οι περίφημοι Ολλανδοί, ειδικοί με την τεχνογνωσία, αποδείχθηκαν Έλληνες, ο ένας είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας, ο άλλος είναι ακροκεντρός, ποτάμι Πασόκ, μόρι Πασοκάρα παντού χωμένης, ποτάμι Πασόκ και τελικά κολαούζος της Νέας Δημοκρατίας και η έδρα της επιχείρησης είναι στον Ταύρο. Δεν ξέρω αν πόσο σχέση έχει ο Ταύρος με τις Ολλανδικές αποικίες. Μπορεί να πίνει πολύ μπάφο Ολλανδίας. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Και δεν μπορώ να το ξέρω αυτό γιατί, είπαμε και πριν, ο καθένας που πίνει τον μπάφο το έχει το στικάκι του, οπότε που να καταλάβω εγώ, μάνα είμαι. Έτσι λοιπόν, οι τύποι, οι οποίοι είναι Έλληνες και όχι Ολλανδοί, αλλά και Ολλανδοί να ήταν, θα γελάγαμε πάλι, για τη συγκεκριμένη εταιρεία, η Ολλανδική, κυρίως εδώ και 100 χρόνια εμπορεύεται μπαχάρια και άλλα διάφορα από πρώην αποικίες που είχαν οι Ολλανδοί αποικιοκράτες, οπότε τι σχέση έχει με τα νερά. Έτσι λοιπόν, οι Έλληνες, όλο στοιχείως γνωστοί του κυβερνώντος κόμματος που έχουν αυτή την εταιρεία, πρότειναν στην ελληνική κυβέρνηση και εννοείται με μεγάλη χαρά θα το δεχτεί, αφού είναι Ολλανδοί με τεχνογνωσία, να φτιάξει έναν φορέα, όπως το Τατόι, και σε αυτόν τον φορέα να μπει πρόεδρος και με μεγάλο μισθό, ποιος νομίζετε? Ένας από τους δύο Έλληνες που έχουν την εταιρεία στον Ταύρο.
Φέρτε στικάκια. Πρεζά όμορφη. Και για να σιγουρευτούμε ότι σε κάθε βρωμοδουλειά οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχει ένας ακροκεντρός ή αλλιώς ένας χρυσαυγίτης που δεν του αρέσει το γυμναστήριο, οπότε δεν έκανε μπράτσα και δηλώνει δημοκράτης και του δημοκρατικού τόξου, την εβδομάδα που μας πέρασε ο κύριος Πιερακάκης, υπουργός παιδείας ή αλλιώς υπουργός ανήλικων κρατούμενων στα ελληνικά σχολεία και πανεπιστήμια, πανηγυρίζει γιατί οι αποβολές για κινητά έφτασαν τις 6.000 και λέει ο τύπος θεαματικά τα αποτελέσματα αυτού του μέτρου. Δεν ξέρω αν έχετε αμφιβολίες, αλλά προσέξτε αν έχετε αμφιβολίες, μπορεί να μηνύθετε. Και το κλείνουμε, μανάρια μου, σιγά σιγά με τα δύσκολα, τα βαριά και τα πιο άθλια που συμβαίνουν στη χώρα και στον πλανήτη. Εμείς εδώ έχουμε πει με πολύ αγάπη πάρα πολλές φορές ότι οι συνδικαλιστές γιατροί κάνουν πάρα πολύ άσχημα που ανοίγουν διάλογο με τον Υπουργό Υγείας Αρσενική Εύα Μπράουν. Κάθε δραστηριότητα με αυτό το άτομο μπροστά σε κάμερες καταλήγει σε σοου, σε πανηγύρι, σε χαβαλέ και σε θέαμα. Ενώ όπως όλοι ξέρουμε, η υγεία είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Δυστυχώς, έτσι λέμε εμείς, και αυτή την εβδομάδα που είχαν απεργία οι γιατροί, άνοιξαν διάλογο, ένα χυδαίο διάλογο, όχι από την πλευρά τους, από την πλευρά του Υπουργού, ο οποίος κατέληξε: πόσα θέλετε, μωρέ, πόσα θέλετε να πάρετε αύξηση, να τα λήξουμε όλα. Έτσι μιλάνε αυτοί. Δεν θα το δείξουμε, εννοείται, δεν ξαναδείχνουμε τέτοιο διάλογο. Θα δείξουμε όμως ένα από τα αποτελέσματα και αυτή την εβδομάδα των πολιτικών αυτού του Υπουργού και των προηγούμενων από αυτόν. Γιατί εφάρμοζαν ακριβώς τις ίδιες πολιτικές. Ένας άνθρωπος λοιπόν, ο οποίος θα του συμβεί κάτι κακό στο Αγρίνιο, που δεν το λες και μια, δεν το λες και χωριό το Αγρίνιο, εντάξει, και χρειάζεται μεθ. Πού θα βρει μεθ, φεύγοντας από το Αγρίνιο πολυτραυματίας? Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει κράτος, δεν υπάρχουν νόμοι, είμαστε μια τριτοκοσμική χώρα, δυστυχώς. Το παλικάρι πότε είχε το τροχείο, τη Δευτέρα το βράδυ? Τη Δευτέρα το βράδυ. Και στο Αγρίνιο, ε? Στο Αγρίνιο, στο κέντρο του Αγρινίου, ναι. Και ολόκληρο Αγρίνιο, Άρτα, Γιάννενα, Πάτρα, Ρίο, να μην υπάρχει πουθενά μία μεθ. Και τα κατέληξε το παιδί να μας το στείλουνε 3,5-4 ώρες πόσο έκανε στην Καλαμάτα. Δηλαδή μπορεί πάει το και τον παραλαμβάνει κύριε Παπαηλία το ασθενοφόρο και αναζητάτε μέθεση εκείνη τη στιγμή, έτσι? Βέβαια, πήγε στο νοσοκομείο Αγρινίου επιτόπου, αλλά δεν υπήρχε μεθ. Ναι. Έναν πολυτραυματία που από ό,τι ξέρω απαγορεύεται να μετακινηθεί, μας το στείλανε 3,5-4 ώρες που στην Καλαμάτα. Μπορεί του παλικάρι μας να μην κλείτωνε, αλλά έστω και μία στο εκατομμύριο να υπήρχε μία πιθανότητα να κλειτώσει, με αυτό ήταν τελειωμένος. Στην Καλαμάτα. Και πάρα πολύ ψύχρεμος ήταν εδώ ο συγγενής του νεκρού και μίλαγε έτσι, λέγοντας ότι μπορεί το παιδί έτσι κι αλλιώς να πέθαινε ακόμα κι αν έμπαινε στη ΜΕΘ την πρώτη ώρα. Δεν το ξέρουμε όμως αυτό. Και δεν στέκει πουθενά. Πουθενά. Ρωτήστε όποιον γνωστό γιατρό σας θέλετε. Πουθενά να πηγαίνουν ώρες το δρόμο με ένα ασθενοφόρο έναν άνθρωπο που χρειάζεται μεθ και να ξεκινάει από το Αγρίνιο για να καταλήξει νεκρός στην Καλαμάτα. Ο λόγος λοιπόν που κατά τη γνώμη μας δεν κάνει διάλογο ένας γιατρός ο οποίος σώζει ζωές με έναν πολιτικό ο οποίος εφαρμόζει πολιτικές που παίρνουν ζωές είναι ακριβώς αυτά τα αποτελέσματα. Ο μόνος διάλογος που θα μπορούσε να κάνει ένας Υπουργός Υγείας στη χώρα μας με αυτά που έχουν κάνει οι Υπουργοί Υγείας τα τελευταία χρόνια, με κορυφαίο βέβαια αυτόν, την Αρσενική Εύα Μπράουν, είναι σε αίθουσα δικαστηρίου με την έδρα. Από τη θέση του κατηγορούμενου. Μόνο. Δεν υπάρχει κανένας άλλος διάλογος σε κανένα επίπεδο με έναν άνθρωπο που εφαρμόζει πολιτικές που έχουν τέτοια αποτελέσματα. Εκτός από το φυσικό δικαστή του, με τον οποίο μιλάει σε ένα δικαστήριο με τον εισαγγελέα, τον πρόεδρο, την πρόεδρο και τους λοιπούς. Οποιοσδήποτε άλλος διάλογος με τέτοια άτομα βοηθάει τα τέτοια άτομα. Εγώ και εμείς έχουμε πραγματικά βαρεθεί τις συμβολικές κινητοποιήσεις και τις συμβολικές πράξεις. Αν είναι να γίνει δουλίτσα, κάντε. Αν είναι να γίνει συμβολικά,
άστο να πάει στο καλό, τράβα καλύτερα για καφέ. Ένα παράδειγμα, πραγματικά σοβαρό, τι σημαίνει αντίδραση, τι σημαίνει δράση που φέρνει αποτελέσματα και όχι συμβολικές κινητοποιήσεις ή δράσεις, είναι αυτό που έγινε την εβδομάδα που μας πέρασε. Και χίλια μπράβο από τους ανθρώπους, συνδικαλιστές και εργαζόμενους στο λιμάνι του Πειραιά, οι οποίοι είχαν μάθει ότι κοντέινερ γεμάτο σφαίρες θα φορτωνόταν σε πλοίο και θα πήγαινε στο Ισραήλ για να συνεχίσει το Ισραήλ να σκοτώνει γυναικόπαιδα στη Γάζα και στο Λίβανο, και δεν πήγαν εκεί συμβολικά, πήγαν πραγματικά, κυριολεκτικά, με το σώμα τους και τη συνείδησή τους, και εμπόδισαν να φορτωθεί το κοντέινερ. Θα μου πεις τώρα, θα λείψουν οι σφαίρες από το Ισραήλ? Όχι, αλλά αυτές οι σφαίρες δεν θα φύγουν από εδώ για να πάνε εκεί. Και αυτό είναι μια αληθινή δράση, όχι συμβολισμός και διάλογος με καθάρματα. Δεν έχω καλύτερο βίντεο για να κλείσω οποιοδήποτε δικό μας βίντεο από αυτό εδώ. Θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη. Την επόμενη φορά θα τα ξυλώσουμε όλα εδώ πέρα. Σήμερα είναι μια προειδοποίηση. Και όταν λέμε θα τα ξυλώσουμε όλα, εννοούμε ότι τα κοντέινερ στο λιμάνι του Πειραιά, ό,τι και να περιέχουν, θα επιπλέουν σε Θεσσαλονικό.